Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Κιτσινέλης, είμαι διδάκτορας φυσικοχημίας, εργάζομαι στην Ένωση Ελλήνων Χημικών και θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Ioannina Science Festival για την τιμητική πρόσκληση. Επειδή έχω αρθρογραφήσει και έχω αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στις ομιλίες μου στο φαινόμενο των θεωριών συνωμοσίας και τη σχέση της κοινωνίας με την επιστήμη, αυτό ακριβώς θα είναι και το θέμα μου και σήμερα, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες όπου δεν είμαστε σε ένα αμφιθέατρο, δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή κοντινή διάδραση. Αλλά όλα γίνονται μέσω κάποιων βίντεο τα οποία θα δείτε από την άνεση του σπιτιού σας. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα πολύ βασικό πράγμα. Όλοι μας, μα όλοι μας, υιοθετούμε ατεκμηρίωτες θέσεις, αυθαίρετες ιδέες, πράγματα που δεν έχουν τη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας και κανείς δεν είναι εκτός μιας τέτοιας πραγματικότητας. Δεν είναι δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στις οποίες συναντάμε αυτό το φαινόμενο. Και έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στις αιτίες, είναι πάρα πολλές. Είναι ψυχολογικές, είναι κοινωνικές, είναι εξελικτικές. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για τις οποίες ένας άνθρωπος, ακόμα και πετυχημένος άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, μπορεί να υιοθετήσει αυθαίρετες θέσεις. Θα κάνω μια εισαγωγή αναφέροντας κάποιους από τους βασικούς λόγους για τους οποίους όλοι μας μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποιες τέτοιες αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες θέσεις. Καταρχάς είναι. Ξεκινάμε από το πιο βασικό, είναι η άγνοια και η έλλειψη της μεγάλης εικόνας. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για ένα θέμα. Θέλουμε όλοι να έχουμε άποψη, θέλουμε όλοι να έχουμε άποψη με ένα τρόπο άκοπο. Και αυτό σημαίνει ότι αποσπασματικά κοιτάμε τα πράγματα και βγάζουμε πολύ βιαστικά συμπεράσματα που όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί θέλω να κάνω μια αναφορά στη γενικότερη απογοήτευση που είχε η κοινωνία στο θέμα της πανδημίας και για το γεγονός ότι δεν είχε κατευθυντήριες οδηγίες αμετάβλητες και σταθερές από την αρχή. Το δεύτερο που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα, μια τεράστια δύναμη της φύσης, είναι το φαινόμενο της προκατάληψης επιβεβαίωσης. Δηλαδή, έχεις κάποια πιστεύω, υπάρχουν κάποια δεδομένα, εκεί που αυτά εφάπτονται, αυτά βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή επιλεκτικά μόνο αυτά που βολεύουν εσένα και επιβεβαιώνουν τις προεπιλογές σου, αυτά που ήδη έχεις επιλέξει με βάση, ας πούμε, μια συναισθηματική κατάσταση. Το βλέπουμε συχνά αυτό. Το βλέπουμε σε ανθρώπους που υποστηρίζουν το κόμμα τους, ανθρώπους που υποστηρίζουν την ομάδα τους, μέχρι και ανθρώπους που υποστηρίζουν μια αγορά που έκαναν. Κρατάνε μόνο αυτά τα στοιχεία τα οποία τους πείθουν ότι καλά κάνουν και είναι σωστοί που έκαναν αυτή την επιλογή. Δίνω σε ομιλίες μου ένα πολύ καθημερινό, συνηθισμένο παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει η προκατάληψη επιβεβαίωσης. Αν για παράδειγμα θες να πιστεύεις ότι το σύμπαν ασχολείται μαζί σου, το σύμπαν ασχολείται με τις σκέψεις σου, με τις σχέσεις σου, με ανθρώπους που θες να δεις, με ανθρώπους που πρέπει να δεις, και ξαφνικά χτυπείς το τηλέφωνό σου και εκείνη τη στιγμή εσύ σκεφτόσουν κάποιον τον οποίο έχεις να δεις πάρα πολύ καιρό και είναι αυτός ο άνθρωπος στο τηλέφωνο, τότε πολλοί άνθρωποι θα γυρίσουν και θα πούν: σε σκεφτόμουν μόλις τώρα και έχω να σε δω τόσα χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν σκεφτόταν όμως ποτέ τις φορές που το τηλέφωνο χτύπησε. Και δεν ήταν αυτός που σκεφτόντουσαν. Ή σκεφτόντουσαν κάποιον και το τηλέφωνο πολύ απλά δεν χτύπησε ποτέ. Άρα, ανάμεσα στα εκατοντάδες ή χιλιάδες παραδείγματα, επιλέγουμε αυτό το ένα, αυτή τη μοναδική σύμπτωση, που μας βολεύει για να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη είχαμε επιλέξει ως θεωρία της ζωής μας. Το σύμπαν, για παράδειγμα, ασχολείται μαζί μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Η τρίτη αιτία του γιατί υιοθετούμε πολλές αυθαίρετες θέσεις έχει να κάνει με την περιπτωσιολογία, η οποία συνδέεται προφανώς με το φαινόμενο της προκατάληψης επιβεβαίωσης. Θα έχετε ακούσει για παράδειγμα ανθρώπους να λένε: ο παππούς μου κάπνιζε και έφτασε τα 95. Okay. Το ότι κάποιοι άνθρωποι που κάπνιζαν έφτασαν μέχρι τα 95, αυτό δεν δείχνει ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό στην υγεία. Έχει τεκμηριωθεί ότι το κάπνισμα μειώνει το προσδόκιμο της ζωής. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε επιλεκτικά, να διαλέγουμε παραδείγματα επιλεκτικά. Θα έχετε δει να λένε ότι εμένα η θεία μου είχε την τάδε αρρώστια και δεν πήρε φάρμακα. Πήρε αυτό το ματζούνι, ας πούμε, και έγινε καλά. Προφανώς δεν είναι τεκμηρίωση ότι τα φάρμακα δεν δουλεύουν και το ματζούνι δουλεύει. Απλά κάποιοι μπορεί να έγιναν καλά για οποιουσδήποτε λόγο που δεν γνωρίζουμε και εμείς να λειτουργήσουμε πάρα πολύ επιλεκτικά. Αυτό λοιπόν το πράγμα της περιπτωσιολογίας το είδαμε και τώρα στην πανδημία. Είδαμε πάρα πολύ συχνά ανθρώπους που ήταν λίγο επιφυλακτικοί με το τι συμβαίνει και σκεπτικοί για το αν όλα όσα ακούνε από τα μέσα ενημέρωσης ήταν αλήθεια. Είδαμε ανθρώπους να κοιτάνε επιλεκτικά και το φαινόμενο της πανδημίας και να σου λένε στην αρχή: ξέρεις κανέναν που να αρρώστησε? Δηλαδή θεωρούν ότι το δικό τους προσωπικό παράδειγμα θα ήταν, ας πούμε, τεκμηρίωση. Και όχι όλα τα υπόλοιπα που γινόντουσαν στον κόσμο. Αργότερα, όταν τα θύματα του κορονοϊού αυξήθηκαν κατά πολύ,
άλλαξαν το επιχείρημα της περιπτωσιολογίας τους και σου έλεγαν ναι, αλλά ο Τάδε έχει υποκείμενο νόσημα. Που πράγματι κάποιοι είναι υποκείμενο νόσημα. Πάλι όμως κάναν μια επιλεκτική, ένα επιλεκτικό φιλτράρισμα των παραδειγμάτων που θέλαν να σου δώσουν. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους όλοι μας υιοθετούμε κατά καιρούς αυθαίρετες θέσεις. Προκατάληψη επιβεβαίωσης, περιπτωσιολογία είναι πολύ σημαντικοί λόγοι και όπως είπα στην αρχή είναι και η άγνοια για ένα θέμα και η έλλειψη της μεγάλης εικόνας. Πριν προχωρήσω θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ο λόγος που ο κόσμος απογοητεύτηκε και περίμενε ότι με το που εμφανίστηκε το πρόβλημα και έσκυψε από πάνω από το πρόβλημα όλη η επιστημονική κοινότητα, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, το κοινό περίμενε ότι θα πάρει κάποιες οδηγίες που θα μείνουν αμετάβλητες. Το κοινό έτσι έχει μάθει. Έχει μάθει να είναι δέκτης του τελικού προϊόντος της επιστήμης. Πάει στο φαρμακείο, αγοράζει το φαρμακό του, αγοράζει το εμβόλιο του, πάει στο κατάστημα, αγοράζει το κινητό του, αγοράζει την τηλεόρασή του. Δεν βλέπει από πίσω όλη τη διαδικασία του μέχρι να φτάσει η τεχνολογία στα χέρια του και δεν βλέπει και όλη τη διαδικασία την επιστημονική μέθοδο. Αυτή λοιπόν η μη οικειότητα με την επιστημονική μέθοδο είναι που οδήγησε τους ανθρώπους στην απογοήτευση. Δηλαδή θέτεις ένα ερώτημα, κάνεις υποθέσεις, για να επιβεβαιώσεις αυτές τις υποθέσεις κάνεις πολλά πειράματα, μελετάς τη βιβλιογραφία και μέχρι να φτάσεις στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και να δεις αν η υπόθεσή σου επιβεβαιώθηκε ή όχι, γίνονται πολλά λάθη και αναγκάζεις αυτό τον κύκλο να το ξανακάνεις και να αναθεωρείς συνεχώς, να αναθεωρείς τα δεδομένα σου, να αναθεωρείς τον τρόπο που έκανες το πείραμα, να αναθεωρείς τον τρόπο που έκανες την ανάλυση των δεδομένων. Αυτή λοιπόν η κύκλη πειραμάτων, τεστ, αναθεώρησης, είναι για μας που έχουμε σχέση με την επιστήμη, είναι κάτι το φυσιολογικό. Ο κόσμος όμως για πρώτη φορά είδε από κοντά σε πραγματικό χρόνο, σε παγκόσμια κλίμακα, του τι σημαίνει επιστημονική μέθοδος. Και δεν του άρεσε το γεγονός ότι δεν είχε μια γρήγορη απάντηση και έτοιμη απάντηση όπως είχε συνηθίσει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και παρόλα αυτά, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έσκυψε πάνω από το πρόβλημα και βλέπετε ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα πρώτα εμβόλια από διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες που παλιότερα θέλαμε πενταπλάσιους και δεκαπλάσιους χρόνους για να έχουμε ένα εμβόλιο στα χέρια μας. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι για τους οποίους όλοι μπορεί να πέσουμε θύματα αυθαίρετων θέσεων και να κάνουμε και μια διασπορά και εμείς των fake news, των ψεύτικων ειδήσεων. Όμως οι συνωμοσιολόγοι είναι μια πιο ειδική κατηγορία, διότι εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες πιο ιδιαίτερες ψυχολογικές ανάγκες που εξυπηρετούνται από κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Αυτές οι ανάγκες έχουν να κάνουν με την αδυναμία διαχείρισής μας της πραγματικότητας, του φόβου μας προς το άγνωστο και αυτή την αδυναμία μας του να διαχειριστούμε τα δεδομένα, τις εξελίξεις, του τι θα γίνει. Υπάρχουν δύο τρόποι να την αντιμετωπίσουμε, να τη διαχειριστούμε. Από τη μία έχεις τους συμπολίτες εκείνους οι οποίοι θέλουν να βγάλουν εντελώς την ευθύνη από πάνω τους. Αισθάνονται τόσο μικροί και αδύναμοι μπροστά στις εξελίξεις και μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν ή που θα συμβούν, που σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και το πιο βολικό για αυτούς είναι να πούν ότι όλα είναι προκαθορισμένα, όλα ορίζονται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, που φυσικά ποτέ δεν είναι συγκεκριμένοι, είναι αόριστοι συγκεκριμένοι. Μια Λέσκη Μπίλντεμπεργκ, μια ελίτ επιστημονική, πολιτική ή στρατιωτική. Οπότε σου λένε περίπου ποιοι είναι, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς ποιοι είναι. Και έτσι βγάζουν την ευθύνη από πάνω τους. Και έτσι ξαλαφρώνουν λιγάκι από όλο αυτό το βάρος, γιατί δεν μπορούν πολύ απλά να διαχειριστούν τόσο μεγάλη ευθύνη. Ταυτόχρονα, η άλλη κατηγορία, εξίσου μεγάλη, είναι αυτοί οι οποίοι προκειμένου να διαχειριστούν αυτή την αδυναμία τους, προσπαθούν να αποκτήσουν την ψευδαίσθηση του ελέγχου και την ψευδαίσθηση της γνώσης, ακριβώς για να ξεπεράσουν το θέμα, το ψυχολογικό κενό που τους αφήνει αυτή η μεγάλη εξέλιξη, το μεγάλο πρόβλημα. Τι λοιπόν θα σου πούνε ότι εγώ ξέρω την αλήθεια, εγώ ξύπνησα, εγώ κατέχω αυτήν την αλήθεια. Εκεί πατάνε άλλωστε τα medium, οι αστρολόγοι, όπως και οι θεωρίες συνωμοσίας, το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν αυτή την ψευδαίσθηση της γνώσης. Και σου λένε ότι εγώ αν διαβάσω το ζώδιό μου, αν πάω στο medium, αν υιοθετήσω αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, ξέρω κάτι παραπάνω από τον δίπλα μου. Αυτή λοιπόν η ψυχολογική ανάγκη διαχείρισης ή ξεφορτώματος της πραγματικότητας από πάνω μας είναι που οδηγεί στους συνωμοσιολόγους. Οι συνωμοσιολόγοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή υπάρχουν τρόποι να τους ξεχωρίσεις. Δηλαδή, είπαμε ότι από τη μία έχουμε το γενικό πληθυσμό που όλοι κατά καιρούς υιοθετούμε μια ψεύτικη είδηση, γιατί όλοι κατά καιρούς πέφτουμε σε γνωστικές παγίδες. Από την άλλη, όμως, έχει τους συνωμοσιολόγους, οι οποίοι έχουν είναι μια πιο χαρακτηριστική κατηγορία ανθρώπων και μπορεί να τους ξεχωρίσεις γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναφέρω τώρα.
Καταρχάς, πέρα από την πανδημία και πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίας για τον ιό που κυκλοφόρησαν φέτος, είναι άνθρωποι οι οποίοι υιοθετούν πολύ εύκολα πολλές αντιεπιστημονικές θέσεις. Το πρώτο χαρακτηριστικό τους είναι αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα σε ρωτήσουν ποτέ κάτι. Δεν επιζητούν τη γνώση ρωτώντας τους άλλους. Ξέρουν ήδη κάποια πράγματα, κρατάνε μια πολύ αμυντική στάση απέναντι σε αυτά που ξέρουν και στην περίπτωση, στη σπάνια περίπτωση που μπορεί να ρωτήσουν, ρωτάνε μόνο για να πάρουν επιβεβαίωση. Και αν δεν ακούσουν αυτό που θέλουν, να επιβεβαιώσουν τη θεωρία τους, γίνονται μέχρι και επιθετικοί. Ακόμα και όταν τους παρουσιάσεις επιχειρήματα κατά της θεωρίας συνωμοσίας, αυτοί τα χρησιμοποιούν υπέρ τους. Δηλαδή θα σου πούνε ότι για να τα λες αυτά είσαι και εσύ μέρος του σχεδίου. Ή όταν τους βλέπαμε να λένε δεν υπάρχουν θύματα, σιγά τα νούμερα, και τους έλεγες κάποια στιγμή, μα κοιτάξτε πόσα πλάνα βλέπουμε στην τηλεόραση, κοιτάξτε τελικά πόσοι πολλοί κατέληξαν να είναι, σου λέγανε είναι πληρωμένοι. Κάποιος τους πληρώνει και είναι ηθοποιοί. Δηλαδή, ακόμα και το επιχείρημα του ότι μα δεν ίσχυε αυτό που έλεγες ένα μήνα πριν, ακόμα και αυτό το τουμπάρουν και το χρησιμοποιούν ως δικό τους επιχείρημα. Θυμάμαι μια περίπτωση στην Αμερική όπου είχε γίνει μια βομβιστική ενέργεια. Βρήκαν τον ύποπτο, βρήκαν τον άνθρωπο πίσω από την ενέργεια αυτή, βρήκαν το φορτηγάκι του και πάνω στο φορτηγάκι είχε πολλά αυτοκόλλητα του κόμματος των Ρεπουμπλικανών. Οι Ρεπουμπλικανοί τότε, οι φανατικοί Ρεπουμπλικανοί, είχαν πει ότι όχι, ήταν δημοκρατικοί που τα βάλανε επίτηδες τα αυτοκόλλητα. Αυτό που λέμε προβοκάτσια σε αντίστοιχες περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα. Οπότε ακόμα και τα επιχειρήματα, ακόμα και τα στοιχεία που θα κατέρριπταν τη θεωρία τους, τα χρησιμοποιούν υπέρ τους. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η επίκληση αναξιόπιστων πηγών. Θα τους ακούσεις να σου λένε ότι αυτά που αναπαράγουν τα άκουσαν από κάποιους ανθρώπους του κύκλου τους, που δεν είναι καν πηγή αυτό το πράγμα, κάποια blog της συμφοράς, κάποια έντυπα ή κάποια κανάλια αφιζητούμενης αξίας. Και η καλύτερη τους είναι όταν θα βρουν κάποιον πτυχιούχο που έχει βγει στην τηλεόραση και θα πει αυτά που θέλουν να ακούσουν, αλλά ξέρουμε όλοι ότι η επιστήμη δεν τεκμηριώνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν τεκμηριώνει ένας γιατρός που βγήκε στην τηλεόραση, ένας φυσικός που βγήκε στο ραδιόφωνο, ένας χημικός που βγήκε στο διαδίκτυο. Την επιστήμη την τεκμηριώνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίζουμε συνεχώς. Και τέλος, ένα πολύ επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό, λόγω του ότι δεν βασίζονται αυτά που λένε σε δεδομένα, σε στοιχεία, σε τεκμηρίωση, στην πραγματικότητα, πάρα πολλές αντιφάσεις. Μπορεί να δείτε τους ίδιους ανθρώπους στην ίδια παρέα, ακόμα και σε διάστημα μιας ώρας, να σου λένε ταυτόχρονα ότι ο ιός κατασκευάστηκε για να μας ξεκάνουν και την επόμενη στιγμή να σου λένε ότι προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα ένα εμβόλιο. Πώς γίνεται να θέλουν να βγάλουν γρήγορα ένα εμβόλιο όταν το όλο πλάνο υποτίθεται ήταν να μας ξεκάνουν? Θα σου πούνε ότι υπάρχουν φάρμακα για τα πάντα, αλλά τα κρατάνε μυστικά για την ελίτ. Και ταυτόχρονα σου λένε ότι κάνουν τα πάντα, για να μας πουλήσουν φάρμακα. Πώς γίνεται από τη μία να κρατάνε μυστικά και από την άλλη να τα κάνουν για να θέλουν να μας τα πουλήσουν εμάς, και αυτό είναι μία αντίφαση. Δεν τα ξέρουν όλα οι επιστήμονες όταν η επιστήμη διαφωνεί μαζί τους. Το άκουσα να το λέει ένας επιστήμονας όταν αυτός ο επιστήμονας συμφωνεί μαζί τους. Θέλουν να μας σκοτώσουν με τον ιό, θέλουν να μας σκοτώσουν με μάσκες. Οι μάσκες που ήταν η προστασία μας για τον ιό, επίσης χρησιμοποιείται ως εργαλείο εναντίον του πληθυσμού. Δεν ήταν πολλά τα θύματα, ξαφνικά τα θύματα όταν γίναν πολλά ήταν όλοι ηθοποιοί. Είναι συνεχόμενες αντιφάσεις μέσα από τις οποίες αναγνωρίζετε τους ανθρώπους. Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα λοιπόν. Ωραία, μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πώς λειτουργούν, πώς σκέφτονται, από πού επιλέγουν και πώς φιλτράρουν την πραγματικότητα και τα δεδομένα για να ταιριάξουν στη δική τους πραγματικότητα. Μπορούμε εμείς με επιχειρήματα και με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και την επιστημονική μέθοδο να πείσουμε κάποιους από αυτούς? Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Δεν θα μπορέσεις σε μια συζήτηση τουλάχιστον να αλλάξεις τη γνώμη ενός συνωμοσιολόγου. Δεν έχει αξία το επιχείρημά σου γι' αυτόν. Αν πηγαίνει κόντρα στην προεπιλεγμένη του θεωρία, θα φιλτραριστεί εκτός. Θα πάρει αμυντική θέση, ίσως να περάσει και στην επίθεση. Δεν γίνεται. Το αισιόδοξο είναι ότι δεν είναι αδύνατο. Απλά θέλει το χρόνο του. Δηλαδή μπορεί να γίνει, αλλά όχι άμεσα και όχι εκείνη τη στιγμή, την ώρα της συζήτησης. Πρέπει να ξεπεράσει κάποια πράγματα, όπως και τον εγωισμό άλλωστε, και να επεξεργαστεί τα δεδομένα μόνος του, να φτάσει σε κάποια συμπεράσματα μόνος του που μπορεί να πάρει χρόνο, μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε εμείς λοιπόν, εφόσον είναι δύσκολο να αλλάξουμε τη γνώμη ενός συνωμοσιολόγου με επιχειρήματα και με δεδομένα?
Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, προφανώς, και έχουμε μία τριπλέτα ευθυνών. Έχουμε αυτό που λέω επαγγελματική ευθύνη, ατομική ευθύνη, που έχει ακουστεί και πάρα πολύ αυτή την εποχή, και κρατική ευθύνη. Και εξηγώ τι εννοώ. Καταρχάς, πρέπει ο καθένας από εμάς να ξεκινήσει να κάνει μια καλύτερη επικοινωνία, ειδικά αυτοί που είμαστε στον χώρο της επιστήμης και της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας επιστήμης, μια καλύτερη επικοινωνία και πιο αποτελεσματική προς τον κόσμο του τι ακριβώς συμβαίνει. Είπα και στην αρχή της σύντομης αυτής ομιλίας ότι ένας από τους λόγους απογοήτευσης είναι διότι ο κόσμος δεν έχει αίσθηση και οικειότητα με την επιστημονική μέθοδο και με αυτά που συμβαίνουν. Όλοι από το δικό μας πόστο πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε καλύτερα τις εξελίξεις και τα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να μην καταλήγουμε να έχουμε δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουν πράγματα, που παίρνουν συνεντεύξεις από ανθρώπους που επίσης δεν γνωρίζουν πράγματα. Ύστερα είναι η ατομική ευθύνη. Το να βρισκόμαστε σε μια παρέα και αυτός που δεν συμμετέχει γιατί ένα θέμα δεν το κατέχει, να τον βλέπουμε με μια παραπάνω συμπάθεια. Να απενεχοποιήσουμε λοιπόν το δεν ξέρω. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να μην κάνουμε τους ανθρώπους που δεν παίρνουν θέση για ένα θέμα να αισθάνονται άβολα, γιατί ακριβώς όταν παίρνουν θέση βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και το τρίτο είναι η κρατική ευθύνη, γιατί πρέπει να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη στους πολίτες και αυτό ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από τα σχολεία. Πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης ξανά και να σκεφτούμε με πόσα πράγματα βομβαρδίζουμε τα παιδιά μας, τα οποία όχι μόνο δεν καλλιεργούν την κριτική του σκέψη, αλλά το αντίθετο. Τα μαθαίνουν να ακούνε και να υιοθετούν εύκολα τεκμηρίωτα πράγματα και αργότερα ως ενήλικες προφανώς γίνονται οι ίδιοι κάποιοι από αυτούς συνωμοσιολόγοι ή υιοθετούν πολύ συχνά αυθαίρετες θέσεις. Αυτά ήθελα να πω εν συντομία για το κομμάτι των αυθαίρετων θέσεων και πιο ειδικά για το κομμάτι των συνωμοσιολόγων. Ποια είναι τα αίτια, κάποια από τα αίτια πίσω από όλες αυτές τις συμπεριφορές, πώς ξεχωρίζουμε τους φανατικούς των θεωριών συνωμοσίας και τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία ακριβώς για να μετατραπούμε από κοινωνία της προκατάληψης και των θεωριών σε κοινωνία πληροφορίας. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να είναι από κοντά και όχι μέσω ενός βίντεο. Καλή επιτυχία στο Ioannina Science Festival.